Κάνουμε πάλι τη χάρη στον κύριο Πολάκη και στον εκάστοτε κύριο Πολάκη επιθυμεί να έτσι, ενέσει ζωώδεις τρόπους στον δημόσιο διάλογο και απολύτως απρεπείς επιλογές, να παίζουμε, να ασχολούμαστε πώς το λένε, και να τον κάνουμε ουσιαστικά πρωτίδηση. Ναι, απλά ξεχνάμε κάτι, ότι ο κύριος Πολάκης βρίσκεται στο πόστο που βρίσκεται σε μια υπουργική καρέκλα με απόφαση του κυρίου Τσίπρα. Δεν μπήκε μόνος του. Mm-hmm. Άρα θέλω να πω ότι πλέον, και επειδή φαίνεται πως αυτό έχει γίνει συνήθεια πια, δηλαδή δεν είναι ότι ο κύριος Πολάκης ξεκίνησε κάποια στιγμή επιθέσεις στα μέσα ενημέρωσης, σταμάτησε, ξεχάστηκε το πράγμα κτλ. Και μείναν όλα εκεί και όλα με λιγάλα. Εδώ πια μιλάμε για μια συνεχιζόμενη καθεστωτική συμπεριφορά. Γιατί δημοκρατική δεν μπορείς να την πεις. Άρα υπάρχει ζήτημα σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόσωπό του και κυρίως με τις επιλογές του Πρωθυπουργού. Γιατί όσο τον κρατάνε σε αυτή τη θέση και όσο κυρίως τον επιδοκιμάζουν κιόλας, γιατί εγώ έχω δει από το πρωί στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κανείς να μην παίρνει αποστάσεις από όλα όσα λέει και όλα όσα κάνει. Θα μπορούσε με άνεση, φαντάζομαι, να ξαναεπαναλάβει αυτά, ότι θα τον θάψω κάτω από σε τρία μέτρα κάτω από τη γη. Κοίτα, μέχρι τώρα έχουμε δει τα εξής. Έχουμε μιλήσει για βοθροκάναλα της διαπλοκής, έχουμε απειλήσει ιδιοκτήτες και εργαζομένους, έχουμε βγάλει στη σέντρα πώς το λένε, τα συγκεκριμένα κανάλια, έχουμε αναγκάσει τους εμπλεκομένους σε κορυφαίο επίπεδο να περάσουν 66 ώρες χωρίς εξαερισμό σε ράντζα, ούτως ώστε να γίνει ένας διαγωνισμός. Έχουμε βάλει μέσα στον διαγωνισμό δικούς μας ανθρώπους για τους οποίους υπάρχουν αμφιβολίες κατά πόσο Α διαθέτουν νόμιμα τα χρήματα τα οποία απαιτούνται να δοθούν. Ύστερα έχουμε πει ότι θα τους ελέγξουμε με πόθεν έσχες. Το πόθεν έσχες λέμε ότι βγήκε, αλλά δεν δίνουμε στοιχεία για το πόθεν έσχες του εκάστου εκ των πλειοδοτησάντων. Και στα καπάκια, αφού γίνεται αυτό και αφού βγάζουμε εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες ανθρώπους στον δρόμο, αποφασίζουμε ότι και θα τους επιπλήξουμε, αλλά και θα τους διασύρουμε. Ναι, συμφωνώ. Απλά θέλω να πω ότι πλέον δεν νομίζω ότι πρέπει να το περιορίζουμε και να μιλάμε για νοοτροπίες και λογικές Πολάκη. Πρέπει να μιλάμε για νοοτροπίες και λογικές της κυβέρνησης της ίδιας και των στελεχών της. Γιατί το χθεσινό, ας πούμε, κούνημα του χεριού του κυρίου Τσίπρα, αυτές οι εκφράσεις, το κούνημα του χεριού, ο τρόπος με τον οποίο απαντούσε, που κατ' άλλους έκρυβε εκνευρισμό, κατ' άλλους ένα κινησμό, είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία δώσανε και το σήμα στον κύριο Πολάκη και στα άλλα στελέχη να κάνουν αυτές τις επιθέσεις που κάνουν. Ήταν, ας πούμε, η κυρία Γεροβασίλη την Παρασκευή που έκανε υποδείξεις στα κανάλια, στους τηλεοπτικούς σταθμούς, για το τι ειδήσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στα δελτία ειδήσεων και ποιες όχι. Ήταν η επιλογή η χθεσινή, στη συνέντευξη που αναφέρομαι, να αποκλειστούν συγκεκριμένες μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες, γιατί προφανώς οι ερωτήσεις δεν θα ευνοούσαν το επικοινωνιακό στήσιμο της κυβέρνησης. Το πρώτο θέμα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και η πρώτη κυκλοφορία εφημερίδα, δεν πήρε ερώτηση. Δεν πήρε η Δημοκρατία, δεν πήρε ο Ελεύθερος Τύπος. Λοιπόν, το Βήμα. Δεν πήρε ερώτηση. Δεν δώσανε. Δεν μπήκανε καν στο τρυπάκι, θα το έλεγε ο απλός τηλεθεατής ή και εμείς, αν δεν μας έπαιρναν οι κάμερες, να πούνε ρε παιδιά, ποιος πρέπει τώρα να μας ρωτήσει μέσα στις πόσες ώρες του διαγωνισμού. Επίσης, επειδή πλέον ο σταλινικός τρόπος της προπαγάνδας φτάνει σε ένα σημείο που το ψέμα και η αλήθεια μοιάζουν να μην έχουν σημασία πια. Είναι αυτό το οποίο οι ξένοι σε ένα εξαιρετικό άρθρο στο Πολίτικο, ψάχτε του, το λένε post-truth politics. Και είναι αυτό στο οποίο κορυφή είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα πει οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται καν να ασχοληθεί κανείς αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Πλέον μπορεί να λέει κανείς οτιδήποτε και μετράει η εντύπωση. Όχι η αλήθεια. Σε αυτό βέβαια φταίμε και εμείς. Ο κύριος Πολάκης βγάζει τώρα, απαντά σε συνάδελφο δημοσιογράφο που λέει «Νάτος, εδώ είναι ο κύριος Τσίπρας
με την Ευαγγελία Τσικρίκα. Κακό φωτομοντάζ. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο Κονιτόπουλε. Λοιπόν, φαίνεται από χιλιόμετρα. Ό,τι δεν τους βολεύει εντωμεταξύ είναι φωτομοντάζ. Θα σε βγάλουν αριανό, θα σε βγάλουν ό,τι θέλουν. Εν πάση περιπτώσει, Γιάννη Καντελή, αυτό θα έπρεπε να κάνει λίγο πιο εύκολη τη ζωή της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται όμως ότι δεν ισχύει ακριβώς. Ναι, γιατί τώρα υπάρχει εδώ και ένα ζήτημα, Κωνσταντίνε, διότι η Νέα Δημοκρατία προφανώς έχει κάνει από χθες ήδη πολύ σκληρή κριτική και για τις απαντήσεις του κυρίου Τσίπρα στην συνέντευξη τύπου χθες στη ΔΕΘ, αλλά έχει βγάλει και από πολύ νωρίς μια σκληρή ανακοίνωση για τον κύριο Πολάκη. Αλλά ακούγεται τη φωνή της, προφανώς φτάνει ως εκεί που φτάνει, αλλά πλέον υπάρχουν και κάποια σημάδια ότι υπάρχει μια ολοκληρωμένη και σχεδιασμένη επίθεση στα πρόσωπα τα οποία δεν είναι αρεστά. Το έλεγες και νωρίτερα. Το χειρότερο με αυτό που κάνει ο κύριος Πολάκης είναι η στοχοποίηση ανθρώπων. Εδώ στοχοποιεί μία συνάδελφο η οποία κινδυνεύει να μείνει άνεργη. Αυτό από μόνο του είναι κάτι πέρα από τα όρια της δημοκρατίας, να στοχοποιείς με αυτόν τον τρόπο απέναντι και σε άλλες ομάδες ανθρώπους οι οποίοι δεν σ' αρέσουν. Και αυτό έκανε και ο κύριος Τσίπρας χθες στη Διεθνή της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι όταν χώρισε τους εργαζόμενους αυτούς στη ΣΕΡΤ, μάλιστα λέγοντας και ψέματα ότι δεν έγιναν κινητοποιήσεις τότε και σε αυτούς των ιδιωτικών καναλιών. Αλλά αυτό νομίζω δεν χρειάζεται και πολλή δουλειά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί χρειάζεται δουλειά από τους ίδιους πολίτες να έχουν την. Και πιστεύω ότι έχουν την αντίληψη να δουν τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Δηλαδή, αν αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό από την κοινωνία. Το να μεταβάλεις μια κοινωνία η οποία μέχρι να έρθει και ο ΣΥΡΙΖΑ και τον βοήθησε αρκετά αυτό στην εξουσία, είναι λίγο δύσκολο να φτιάξει αυτό το κλίμα. Και αυτό επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία. Να πει ότι μπορούν να υποθούν πράγματα τα οποία μπορούν και να γίνουν, να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αλλά αυτό θέλει αρκετή δουλειά και εκεί ποντάρουν και πολλοί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ώστε να δώσουν αυτό το στίγμα ότι μπορούν να υποθούν πέντε πράγματα τα οποία σε ρεαλιστική βάση μπορούν να γίνουν πραγματικότητα την επόμενη μέρα. Και εκεί έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους. Μιλήσαμε πριν για τον όρο post-truth politics, δηλαδή η πολιτική που λαμβάνει η χώρα μετά τη μέρημνα για την αλήθεια. Δηλαδή πλέον δεν μας αφορά η αλήθεια. Και όμως υπάρχει ένας μόνο μηχανισμός στις δημοκρατίες μας, ο οποίος επιβραβεύει και αναδεικνύει την αλήθεια και τιμωρεί αντιστοίχως το ψέμα με τις ποινές που του αρμόζουν. Αυτός λέγεται δικαιοσύνη. Και έχει γίνει, Γιάννη Πιταρά, κακός χαμός για τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να προκατέλαβε το τι θα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας για τις τηλεοπτικές άδειες. Άσχετα βέβαια αν ενδεχομένως να βόλευε τον κύριο Παπά, λοιπόν, το τι περιμένουν να γίνει. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση, την κάνουμε στην πορεία. Ναι, κανονικά δεν θα έπρεπε να μας κάνει ούτε αυτό εντύπωση. Στη λογική όλων όσων σχολιάζαμε νωρίτερα, και αυτό θα έπρεπε να μας να φαντάζει περίπου ως φυσιολογικό. Δηλαδή ότι βγαίνει ένας πρωθυπουργός, προσπαθεί να προκαταλάβει πιθανές αποφάσεις της δικαιοσύνης εν προκειμένου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αποφάσεις οποίες ο ίδιος ερμηνεύει κατά το δοκούν και περίπου τις υποδεικνύει κιόλας. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνεύσει κάποιος την αποστροφή του λόγου του, όπου λέει δεν πιστεύει κανείς ότι θα υπάρξει κάποια άλλη απόφαση.